Τιμάμε σήμερα την εξέγερση του Πολυτεχνείου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της περίοδου. Τιμάμε τους νέους και τους εργαζομένους που, ξεπερνώντας το φόβο και ψηφώντας την τρομοκρατία, την αστυνομική βία και καταστολή, όρθωσαν το ανάστημά τους στα όργανα στρατιωτικής χούντας, παλεύοντας για την ελευθερία τους, για μόρφωση, ψωμί, δουλειά, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για το λαό και τον τόπο μας. Ο φετινός εορτασμός του Πολυτεχνείου δίνει απάντηση στην ύπουλη προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης να φορτώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα τις ευθύνες για την εξάπλωση του ιού. Δεν θα τους περάσει. Με ευθύνη της κυβέρνησης έμεινα θωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας και εδώ στο Κιλκής, χωρίς ΜΕΘ, χωρίς απαραίτητες προσλήψεις, χωρίς απαραίτητες υποδομές. Με ευθύνες της κυβέρνησης δεν επιτάσσεται ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, αλλά συνεχίζει να τις ευρίζει σε βάρος της δημόσιας υγείας. Ουρές παρατηρούνται έξω από τα ιδιωτικά ιατρία και διαγνωστήρια και εδώ στην πόλη του Κιλκής. Με ευθύνη της κυβέρνησης δεν παίρνουν ουσιαστικά και ολοκληρωμένα μέτρα προστασίας, τους χώρους δουλειάς και μόρφωσης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με αποτέλεσμα να έχουν μετατραπεί σε εστίες μετάδοσης του κορονοϊού. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξαπολύει μια πρωτοφανή επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα. Χτυπάνε το ωράριο και δίνουν το δικαίωμα στους εργοδότες να απασχολούν υπεροριακά όποτε θέλουν και χωρίς αμοιβή τους εργαζομένους. Βάζουν νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση το δικαίωμα στην απεργία στους αγώνες. Απορρίπτουμε τους αντεργατικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και απαντάμε με πανεργατική πανελλαδική απεργία στις 26 Νοέμβρη. Για όλους τους παραπάνω λόγους, το σύνθημα του Πολυτεχνείου «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω η ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ» παραμένει επίκαιρο 47 χρόνια μετά. Η πολιτική της γεωπολιτικής αναβάθμισης με την οποία συμφωνούν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κινάλ ΠΑΣΟΚ, αφορά αποκλειστικά την αναβάθμιση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων της χώρας και όχι του λαού. Η μετατροπή της Ελλάδας σε γεωπολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό μεντεσέ των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν εγγυάται την ασφάλεια για το λαό μας, αλλά εγκυμονεί κινδύνους για την ειρήνη και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Γι' αυτό ο λαός δεν πρέπει να δεχτεί την οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας σε αυτούς τους συμπεριλαστικούς ανταγωνισμούς στη Μεσόγειο και στην γύρω περιοχή. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, δίνοντας σύγχρονο περιεχόμενο στο σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» ενάντια στους συμπεριλαστικούς πολέμους και επεμβάσεις που γεννούν δυστυχία, φτώχεια, προσφυγιά και μετανάστες, ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτούς, ενάντια στον περιορισμό των συνδικαλιστικών και πολιτικών ελευθεριών. 17 Νοέμβρη παραμένει ζωντανή επέτειος γιατί συμβολίζει τους αγώνες του λαού μας για την αποδέσμευση της χώρας μας από τους συμπεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραμένει σύμβολο αγώνα, ιδιαίτερα σήμερα που η κυβέρνηση με πρόσχημα την πανδημία απαγορεύει τις συναθρήσεις άνω των 3 ατόμων σε όλη τη χώρα, παραπέμποντας σε άλλες εποχές. Παραμένει σύμβολο αγώνα γιατί στην απαγόρευση των συναθρήσεων και τότε ο λαός και η νεολαία δεν υπάκουσαν. Βγήκαν στους δρόμους και επί 3 μερόνυχτα έστειλαν το μήνυμα ανυπότακτου αγώνα και αντίστασης. Η υποκρισία της κυβέρνησης έφτασε στο προχώρητο. Είναι η ίδια η κυβέρνηση που εξέθεσε σε υγειονομικό κίνδυνο μαθητές, καθηγητές και τους γονείς τους, άφησε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στο βωμό του κέρδους για τους μεγαλοξενοδόχους, αδιαφόρησε εγκληματικά για μεγάλους χώρους εργασίας, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για την κατάσταση στα νοσοκομεία. Απαιτούμε να πάρθουν μέτρα τώρα.